Διοργανώνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Επισκεπτόμαστε προφανώς και αυτοδιοικητικούς φορείς, αλλά και παραγωγικούς φορείς, εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα. Και επειδή εμείς τουλάχιστον έτσι αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση, όποτε υπάρχει η ευκαιρία, και γι' αυτό θεωρώ και ιδιαίτερη τιμή σήμερα που με δέχεστε στην Βρετανία του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, έχουμε συναντήσεις με βρετανικές αρχές, ανθρώπους οι οποίοι θεωρούμε ότι υπηρετούν την γνώση, υπηρετούν το ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί θεωρούμε ότι το πανεπιστήμιο σε κάθε περιοχή έχει έναν ιδιαίτερα αναπτυξιακό ρόλο. Φυσικά πρέπει να σας πω ότι και η δική μου αντίληψη, αλλά νομίζω και η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας και συνολικά της κυβέρνησης, δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος που αντιλαμβανόμασταν το πανεπιστήμιο ως αναπτυξιακό μοχλό, δηλαδή να σπέρνουμε τμήματα για να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ανάπτυξη περιοχής, αλλά θεωρούμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια μπορούν να μπουν δυναμικά στο διεθνή ανταγωνισμό της γνώσης, να προσελκύσουν φοιτητές και Έλληνες αλλά και ξένους, και δι' αυτού του τρόπου να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης. Και φυσικά να συνδράμουν και τον ιδιωτικό τομέα με γνώσεις, με νέες ιδέες, με προτάσεις, με ανθρώπινο δυναμικό, καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Και υπάρχει και μια τρίτη και ένας τρίτος άξονας που πάλι έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά όχι πλέον τους φοιτητές ή τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που εργάζονται ήδη και χρειάζονται μια επανακατάρτιση ακριβώς. Τα πανεπιστήμια λοιπόν θεωρούμε ότι μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, διοργανώνοντας βραχυχρόνια προγράμματα. Ναι, είτε μέσω του ΑΕΔ, είτε και με δίδαχτρα, δηλαδή με κάποιο αντίτιμο. Ναι. Αυτό νομίζουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν τα πανεπιστήμια να βρουν καινούριους πόρους, μέσα από αυτούς τους καινούριους πόρους και να ανταμείψουν καλύτερα το προσωπικό τους, αλλά και να προσελκύσουν και καινούριους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι ένα από τα ζητούμενα του ελληνικού πανεπιστήμιου είναι να ανανεωθεί το προσωπικό, στελεχειακά ακριβώς. Δεν έχουμε δεσμεύσεις και θα έλεγα και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις που κάποια πανεπιστήμια άλλα το έχουν περισσότερο. Όχι πως είναι πάντα άσχημο, αλλά μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Δεν θεωρούμε τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ανάθεμα. Τον αντίον. Στον ΕΛΚΕ, που είναι ο οργανισμός, ξέρουμε, έχουμε 200 έργα περίπου ερευνητικά που τρέχουμε, που είναι αναλογικά με το μέγεθός μας είναι πολλά. Δηλαδή, ζητούμε από τους συναδέλφους να φέρουν έργα ώστε να έχουμε κι εμείς πόρους και να μπορούμε να έχουμε καλή παρουσία. Άρα από αυτό μη σας φοβήσει. Με την περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε τώρα, περάσαμε σήμερα μια επικαιροποίηση απόφασης να κάνουμε ένα πρόγραμμα καινοτομίας για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου ως πανεπιστήμιο εμείς εδώ. Κυνηγάμε ρόλο συγκεκριμένο στη Μεγαλόπολη, γιατί εμάς μας αγγίζει η Μεγαλόπολη εδώ. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Μεγαλόπολη για την Μερκαδία. Για τη μετάβαση. Ναι. Ή και για την επόμενη μέρα. Για τη μετάβαση σε πρώτη φάση. Ωραία. Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολη συνεννόηση. Η τοπική εδώ εννοείται. Ναι. Η ενδοαρκαδική. Έχουμε συμμετάσχει, συμμετείχαμε και πριν και έχουμε συμμετάσχει με αρκετά έργα σε αυτό το ΑΕΠ, το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο έχει διαχειριστικά έχει αρκετές προκλήσεις. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, η απορρόφηση. Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τα πανεπιστήμια, ακόμα και για περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως το
να παίξουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανακατάθεση και στην κατάθεση. Ναι. Το έχουμε, έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις. Κάποια μια ευκαιρία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το πανεπιστήμιο δεν μπήκαν στην κατάθεση. Δεν ήταν και εύκολο αυτό. Ναι, δεν λέω τότε προσπαθούσαμε να. Αλλά χάθηκε μια ευκαιρία. Ναι. Μπορούμε τώρα να. Ναι. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χάθηκε τα πανεπιστήμια. Επειδή δεν είναι το μόνο πανεπιστήμιο που έχω περάσει, είμαστε στο Αιγαίο, είμαστε στην Κύπρο, πριν στο κρατικό της Κύπρου. Οπότε έχετε δει και την κοσμογονία. Ναι, η κοσμογονία της Κύπρου όμως έχει να κάνει με τους Έλληνες. Σωστά. Δηλαδή οι Ελλαδίτες είναι ξένοι. Κυρίως. Τα δύο τρίτα. Τα δύο τρίτα είναι ξένοι, που δεν είναι ξένοι ουσιαστικά. Ναι, είναι Ελλαδίτες, όπως λένε. Ναι. Εκεί χρειαζόμαστε ευελιξία. Δηλαδή δεν νοείται. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Να μην μπορούμε εμείς να κάνουμε κάθε πανεπιστήμιο να κάνει πλήρως εξ αποστάσεων τα πτυχιακά προγράμματα. Δεν επιτρέπεται. Μόνο το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας επιτρέπεται. Ανοίγεται. Το ξέρω. Σας το λέω. Πως, ναι. Παραβιάζει να ανοιχτεύσει. Ναι. Αλλά δεν μπορεί, για παράδειγμα, συνάδελφος να θέλει να κάνει το πτυχιακό και πρέπει να είναι τα 2-3 του χρόνου με φυσική παρουσία.